Γεια σας σε όλους, σήμερα θα φτιάξουμε λικέρ από κεράσεις. Από κεράσια. Είναι αυτά εδώ, μαύρα, ωραία. Εδώ έχω 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Οπότε τα έχω πλύνει και βγάζω το κουκούτσι. Έτσι θα βγάλω όλα τα κουκούτσια και μετά συνεχίζουμε. Λοιπόν, τα κουκούτσια τα βγάλα, είναι εδώ. Και το κεράσι θα το βάλω στο βάζο. Έχω 220 γραμμάρια ζάχαρη και αυτό πάει στο βάζο. Εδώ μέσα βάζω και λίγη φλούδα από λιμόνι, λίγη κανέλα και γαρίφαλα, 3 κόκκους. Ανακατεύουμε και θα το αφήσω για 2-3 μέρες για να λιώσει η ζάχαρη, να βγάλει ζουμί και μετά έχουμε τη συνέχεια. Μπορεί σε 2 μέρες να λιώσει, δεν ξέρω, θα δούμε, θα το αφήσω έξω κάθε μέρα ανακάτεμα, 2 φορές την ημέρα ακόμα καλύτερα για να λιώσει πιο γρήγορα. Οπότε, εδώ έχουμε τα κουκούτσια, έχω μισό λίτρο βότκα, η βότκα θα μπει μετά μέσα, θα ρίξω εδώ μέσα τη βότκα. Θα το αφήσω για 10 λεπτά περίπου, πήρε το χρώμα του. Γιατί το έκανα, αν έχει πολλούς βαθμούς, για να πάρω σιρόπι αν χρειαστεί. Να βάλω λίγο νερό μέσα να το αραιώσω, αν χρειαστεί. Μπορεί να μην χρειαστεί, γιατί λογικά ζουμί πρέπει να βγάλει. Θα δούμε, για να μην είναι δυνατό, θα το αφήσουμε τώρα έτσι. Αυτό για 5 λεπτά και θα το βγάλω από τα κουκούτσια και θα το αφήσω, θα είναι έτοιμο. Περάσαν 5 λεπτά. Θα πάρω με τη βότκα από εδώ μέσα. Φαίνεται πως άλλαξε χρώμα. Αυτό το έκανα μήπως χρειαστεί να βάλω νερό μέσα, δεν ξέρω. Όταν έρθει η ώρα, γιατί λογικά πρέπει να πέσουν οι βαθμοί. Άρχισε και βγάζει ζουμί. Τη βότκα θα τη βάλω στο ψυγείο. Πήρε χρώμα. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Το ανακάτευα συνέχεια και έχει λιώσει. Και θα βάλω τη βότκα μέσα. Νομίζω έχει τόσο υγρό, έχει βγάλει τόσο υγρό που δεν θα χρειάζεται να συμπληρώσουμε νερό ή κάτι. Οπότε βάζουμε τη βότκα μέσα. Το ανακατεύουμε και το αφήνουμε ακόμα για 20 μέρες περίπου. Θέλει λίγο δροσερό μέρος, οπότε σε 20 μέρες επιστρέφουμε. Δεν χρειάζεται ανακάτεμα. Περάσαν 20 μέρες, το λικέρ από κεράσι είναι έτοιμο. Αχ, ωραία μυρωδιά έχει και θα το φιλτράρω. Εδώ έχω το πανί με βαβάκι. Και έτσι το φιλτράρουμε. Το λικέρ είναι φιλτραρισμένο, μαύρωσαν τη ζωή μου και θα το δοκιμάσουμε. Στην υγεία σας. Θα μπει στο ψυγείο, θα είναι πιο δροσερό. Οπότε τι σας έμενε να κάνετε. Γραφτείτε στο κανάλι
Κάντε like, γράφτε στα σχόλια, πατήστε και το καμπανάκι. Φτιάξτε τέτοιο λικέρ, καλό είναι. Ωραίο λικεράκι, ωραίο. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.